κυρία Μέρκελ έχει θέσει το ζήτημα αυτό σε πολλούς πρωθυπουργούς πριν τον κύριο Τσίπρα. Όλοι είπαν όχι, ο κύριος Τσίπρας είπε ναι. Τι πήρε ως αντάλλαγμα, το είδαμε. Μία πλασματική ανάγκη για μία αχρίαστη μείωση συντάξεων που δεν θα γινόταν ποτέ. Κύριε Κυριανάκη, τέθηκε στην κυρία Μέρκελ αυτό. Αυτή και ως ο χειρότερος διαπραγματευτής όλων των εποχών ο κύριος Τσίπρας αντάλλαξε κάτι αχρίαστο και πλασματικό με ένα πραγματικό εθνικό ζήτημα. Κύριε Κυριανάκη, αυτό που λέτε ότι έγινε ανταλλαγή με τις συντάξεις, στέθηκε ευθέως στην κυρία Μέρκελ, η οποία τουλάχιστον ενοχλημένη θα έλεγα, είπε ότι είναι αυτό που μου λέτε. Δεν υπάρχει τέτοια συναλλαγή. Είπε ψέματα δηλαδή η κυρία Μέρκελ. Μα περιμένα να το παραδεχθεί τώρα. Είπε ψέματα η Γερμανίδα καγκελάριος. Περιμένατε να παραδεχθεί η κυρία Μέρκελ ότι αντάλλαξε το θέμα των συντάξεων με το Σκοπιανό. Και όλος ο κόσμος στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και στη Ουάσιγκτον, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας προφανώς, γιατί υπάρχουν στην πολιτική πράγματα που δεν λέγονται, κατά τη γνωστή ρίση, ξέρει ότι αυτά τα δύο ζητήματα μπήκαν σε ένα τραπέζι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντως, ας μην κρυβόμαστε. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι ευνηδιάστηκε από αυτή την ερώτηση. Προφανώς το αρνήθηκε. Δεν περίμενα, προφανώς το αρνήθηκε ο κύριος Τσίπρας.